καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 6 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Ξεκινάει η λειτουργία της αποθήκης καυσίμων στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Επιλύεται ένα σοβαρότατο πρόβλημα χρόνων. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επιλέγει ακόμη μία σύμμαχος του ΝΑΤΟ για τη διαμεταφορά στρατιωτικού υλικού. Κατέπλευσε το ιταλικό μεταγωγικό πλοίο Σέβεριν. Ο εορτασμός της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Αλεξανδρούπολη. Πλήθος κόσμου στον φερόνιμο ναό της πρωτεύουσας του Εύρου. Ευλογήθηκαν οι πρώτοι καρποί της αμπέλου της Ιεράς Μητρόπολης. Με 4 μετάλλια επέστρεψαν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Γυναικών και Ανδρών οι αθλητές του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης. Συναντήθηκαν με το Δήμαρχο της πόλης Γιάννη Ζαμπούκη. Στις 8 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει επίσημα η λειτουργία του σταθμού καυσίμων στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Την επόμενη μέρα θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος ανεφοδιασμός σε πτήση τσάρτερ από τη Γαλλία. Η λειτουργία του σταθμού καυσίμων στον αερολιμένα Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης ξεκινάει επίσημα στις 8 Αυγούστου. Μάλιστα, την αμέσως επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος ανεφοδιασμός σε πτήση τσάρτερ από τη Γαλλία και συγκεκριμένα από το Παρίσι. Από εβδομάδα έχουμε την εκκίνηση επίσημα της λειτουργίας των δεξαμενών καυσίμων, των δεξαμενών αεροπορικού καυσίμου Jet Α1 στον αερολιμένα μας. Αφού έχουν τελειώσει πια όλες οι τυπικές διαδικασίες και ήρθε η ώρα να υπάρξουν και οι αντίστοιχοι πελάτες αυτών των δεξαμενών. Και το πελάτες εννοώ τα δύο τσάρτερ που θα έρθουν την Τρίτη στις 9 του μηνός και άλλα δύο την Τετάρτη στις 10, τα γνωστά τσάρτερ από την Γαλλία, τα οποία έχουν ενημερωθεί για την ύπαρξη πια αεροπορικού καυσίμου στο αερολιμένα και φυσικά θα ανεφοδιαστούν με αεροπορικό καύσιμο Jet Α1. Μια νέα εποχή ξεκινάει για το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, αναφέρει ο αερολιμενάρχης Στέλιος Ζαντανίδης, καθώς η λειτουργία του σταθμού καυσίμων του Δημόκρητος θα φέρει νέες πτήσεις από το εξωτερικό αλλά και νέο προγραμματισμό σε πτήσεις του εσωτερικού. Υπάρχει επίσης και πιθανότητα την ίδια μέρα που θα ανοίξουν οι δεξαμενές να γίνει ανεφοδιασμός μιας πτήσης του Αμερικανικού στρατού, ενός μεγάλου αεροσκάφους, ένας Boeing 777 που θα θυθεί ξημερώματα Δευτέρας. Αλλά αυτό ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία. Το δεδομένο είναι ότι ξεκινάει μια νέα περίοδος για τον αερολιμένα. Εύχομαι η ύπαρξη του αεροπορικού καυσίμου να δώσει όθηση στην αεροπορική κίνηση από το εξωτερικό και να διευκολύνει και τις αεροπορικές εταιρείες που επιχειρούν στον αεροδρόμιο μας στο εσωτερικό να προγραμματίσουν και νέα δρομολόγια αλλά και να επαναπρογραμματίσουν πιθανώς και τις ήδη υπάρχουσες πτήσεις τους με καλύτερες συνθήκες αφού θα ξέρουν πια ότι μπορούν να κάνουν εφοδιασμό στο δικό μας αεροδρόμιο. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, κυρίες και κύριοι, επιλέγει μία ακόμη σύμμαχος χώρα του ΝΑΤΟ για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού. Στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Εύρου κατέπλευσε το ιταλικό μεταγωγικό πλοίο Σέβεριν, προκειμένου να ξεφορτώσει στρατιωτικό υλικό των ενόπλων δυνάμεων της Ιταλίας. Το ιταλικό μεταγωγικό πλοίο Σέβεριν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να ξεφορτώσει στρατιωτικό υλικό των ενόπλων δυνάμεων της Ιταλίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού του λιμένα Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ, παράλληλα με τις συνεχείς φορτώσεις σιτηρών, ο ΟΛΑΕ θα διαχειριστεί τρεις ανεξάρτητες επιχειρήσεις διαμεταφοράς στρατιωτικού υλικού από την Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία. Μάλιστα, προλίγων ημερών έγινε ενημερωτική συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα σώματα ασφαλείας. Πρόκειται να διαχειριστούμε ταυτόχρονα τρεις ανεξάρτητες επιχειρήσεις διαμεταφοράς στρατιωτικού υλικού με την προσθήκη των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων, μια ακόμα σύμμαχος χώρα του ΝΑΤΟ. Επιλέγει τον εξειδικευμένο σε στρατιωτικές μεταφορές λιμένα της Αλεξανδρούπολης, έγραψε σε σχετική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ.
Πλήθος κόσμου τώρα, κυρίες και κύριοι, συνέρευσε το πρωί στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Αλεξανδρούπολη που πανηγύριζε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Άνθιμος, ευλόγησε τους πρώτους καρπούς της Αμπέλου της Ιεράς Μητρόπολης και πριν από το τέλος της αρχιερατικής λειτουργίας τίμησε με το οφίκιο του πρωτοπρεσβύτερου τον πατέρα Νικηφόρο Φακετόπουλο. Παρουσία πλήθους πιστών τελέστηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία για τον εορτασμό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Φερόνιμο Ιερό Ναό στην Αλεξανδρούπολη. Η αρχιερατική θεία λειτουργία τελέστηκε προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης κυρίου Ανθίμου. Στο τέλος της θείας λειτουργίας ευλογήθηκαν όπως ήθιστε οι απαρχές των καρπών της Αμπέλου. Εις εξυλασμών αμαρτιών δια του Ιερού και Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου, με θού ευλογητώσει συντοπαραγίου και αναθώ και ζωοποιός του πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άνθιμος, λίγο πριν από το τέλος της λειτουργίας, απίφθινε στους πιστούς το μήνυμά του, ευχόμενος σε όλους να αξιώνονται από την παρουσία του Θεού μέσα τους. Να μας αξιώνει ο Θεός, να μορφώνεται πάντοτε μέσα μας ο Χριστός. Αυτή είναι μια ευχή της Εκκλησίας προς όλους. Δηλαδή ο άνθρωπος να πάψει να είναι ένα ανώνυμο πλάσμα που κάποτε θα πεθάνει και τίποτε δεν θα μείνει από αυτόν, αλλά να είναι μια ξεχωριστή οντότητα, μοναδική, προσωπική και ανεπανάληπτη, που έχει τέτοια μεγάλη αξία. Γι' αυτό και ο Χριστός πέθανε γι' αυτόν, το καθένα από εμάς. Ο Σεβασμιότατος τόνισε στους πιστούς πόσο σημαντικό πρέπει να είναι για τον άνθρωπο να ζει καλά πριν φτάσει η ώρα να φύγει κανείς από τον κόσμο. Υπάρχει μια ώρα που θα φύγουμε και τελείως ανίδεοι θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Χριστό, να χαζεύουμε τα όσα εκείνος θα μας αποκαλύπτει και να χτυπάμε το κεφάλι μας πως ήμασταν τόσο ανόητοι και δεν εμπαθύναμε στην ομορφιά της ζωής. Το νόημα του βίου, γιατί τα χαρούμενα, γιατί τα δυσάρεστα, γιατί τα εύκολα, γιατί τα δύσκολα. Αυτός που δεν εμπαθεί και δεν ψάχνει πίσω απ' όλα να βρει το χαμόγελο, την πρόνοια και την αγάπη του Θεού πίσω από τις λεπτομέρειες της ζωής του, αυτός ο άνθρωπος δεν ζει στα αλήθεια. Λίγο πριν από το τέλος της αρχιερατικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άνθιμος τίμησε με το οφίκιο του πρωτοπρεσβύτερου τον πατέρα Νικηφόρο Φακετόπουλο, προϊστάμενο της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. Ο και τον αδελφόν ημών Νικηφόρο, άρα τεσσερισάμενος, και δόκιμον αυτόν την εκκλησιαστική διακονία, άχρη του νυν αναδειξάμενος, αυτός κύριε της ενότητη έρπισον αυτών και κατακόσμησον με τευλαβίδας και έτους ίστας εν αρχή των πρεσβυτέρων του λαού σου, καλό το υπόδειγμα της περί αυτών και της μεταγενέστη καταξίως των παραδεισής αγαθότητων δωρηθέντα αυτό βαθμών που πάψετε φιλανθρώπους εργάζεστε προς δόξα του Παναγίου σου ονόματος και προσέφερον της Αγιωτάτης σου Εκκλησίας επί τους όποιους θα μου περιεποιήσω το τιμίο σου έργο, ότι σκύει ο νοτήρ της σοφίας και της χάρης και σε εκεί πάσα ελκύσεις εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Άξιος!
μέτωπο της πανδημίας τώρα, κυρίες και κύριοι, ανησυχία προκαλεί η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού σε όλη την Ελλάδα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, Ευάγγελος Μανολόπουλος, μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση για την ανησυχία του αναφορικά με την αύξηση των κρουσμάτων, αλλά και με τον αριθμό θανάτων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα από την πανδημία. Ο κορονοϊός φαίνεται ότι επιμένει ακόμα και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων αλλά και ο αριθμός των θανάτων από τη μετάδοση της πανδημίας αρχίζει να προβληματίζει την ιατρική κοινότητα. Ο καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση τόσο για την αύξηση των κρουσμάτων όσο και για τον μεγάλο αριθμό θανάτων που καταγράφεται καθημερινά. Ναι, πράγματι έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, αλλά αυτό που κυρίως με ενισχύει είναι ότι έχουμε και αύξηση των θανάτων. Την πρώτη εβδομάδα είχαμε περίπου 40-50 θάνατους την ημέρα, όταν είχαμε πέσει σε μονοψήφια νούμερα πριν από 1,5 μήνα. Αυτό δείχνει σαφώς ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και συμφωνώ, οφείλεται στη χαλάρωση των μέτρων σε μεγάλο βαθμό και στη μεγάλη κινητικότητα που έχουμε όλοι, αλλά και στην πιο χαλαρή προσέγγιση που έχουμε και εμείς στον κορονοϊό. Είναι λοιπόν... Ο κορονοϊός μας έχει αφήσει, είναι ακόμα εδώ και πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας σε κάθε κίνησή μας. Η νέα μετάλλαξη της Όμικρον είναι αυτή που αυξάνει τον αριθμό των κρουσμάτων, καθώς η μετάδοσή της είναι επιθετική, χωρίς όμως να είναι επικίνδυνη για τους εμβολιασμένους πολίτες, αφού τα συμπτώματα που παρουσιάζει είναι ήπια, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Μανολόπουλο. Η νέα μετάλλαξη είναι πάρα πολύ μεταδοτική. Είναι πιο μεταδοτική από τις προηγούμενες Όμικρον που είχαμε περίπου τα Χριστούγεννα και τη Δέλτα. Το καλό βέβαια είναι ότι είναι λιγότερο επιβαρυντική στους περισσότερους, γιατί δεν διεισδύει, είναι στο κατώτερο αναπνευστικό, δεν προκαλεί πνευμονίες, αλλά μένει στο ανώτερο και αυτό έχουμε κυρίως τα συμπτώματα που λίγο πολύ όλοι τα περνάμε αυτή την εποχή. Πυρετό κάποιες μέρες, στο λαιμό ίσως αίσθημα κακουχίας, αλλά στους περισσότερους και ιδιαίτερα σε όσους είναι κανονικά εμβολιασμένοι, μένει εκεί, δεν οδηγεί σε κορισμό, σε πτώση του κορισμού οξυγόνου, σε άλλες πιο ανησυχητικές εκφάνσεις της COVID-19. Ο κύριος Μανολόπουλος επιμένει στη χρήση μάσκας, καθώς όπως υποστηρίζει, μπορεί για τους εμβολιασμένους και υγιείς πολίτες η νόσος του COVID να είναι ήπια, δεν σημαίνει όμως πως δεν είναι επικίνδυνη για τις ευπαθείς ομάδες που μπορεί για αυτούς να αποβεί μοιραία. Παρ' όλα αυτά, τα άτομα που είναι ανεμβολίαστα ή τα άτομα που είναι πολύ ευπαθή, αν μολυνθούν, μπορεί να, αυτό το λίγο χειρότερο που τους κάνει μπορεί να είναι αρκετό για να τους οδηγήσει στο νοσοκομείο και καμιά φορά να καταλήξουν. Γι' αυτό, ακόμα και όσοι είμαστε υγιείς και νέοι και νιώθουμε ασφαλείς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γύρω μας στην κοινωνία υπάρχουν και πολλοί και άτομα που είναι πολύ ευπαθοί και αν αυτοί μολυνθούν, μπορεί για αυτούς να είναι δυσάρεστη ή μοιραία η κατάληξη. Πρέπει να το παίρνουμε υπόψη μας. Και γι' αυτό θα ξαναπώ ότι η μάσκα πρέπει να την έχουμε μαζί μας, να είναι ένα αξεσουάρ, ένα εργαλείο που να το χρησιμοποιούμε και για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας όταν βρισκόμαστε σε καταστάσεις συνωστισμού, αλλά και για να προστατεύσουμε ανθρώπους στο περιβάλλον μας που είναι ευπαθείς, γιατί εμείς μπορεί να έχουμε πάει κάπου, ακόμα και να έχουμε μολυνθεί και να είμαστε συμπτωματικοί. Αν το φέρουμε όμως στο σπίτι, στον παππού, στη γιαγιά, μπορεί σε αυτούς να είναι πιο, ή στον άρρωστο συγγενή μας, μπορεί αυτό να είναι πολύ επιβαρυντικό ή να καταλήξει μοιραίο. Αναφορικά με τα κράτη που καταργούν την καραντίνα στα άτομα που νοσούν από την COVID-19, ο κ. Μανολόπουλος αναφέρει ότι αυτά τα κράτη έχουν μια σκληρή προσέγγιση, θυσιάζοντας τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας στο βωμό της οικονομίας. Κάποιες χώρες, το έχουμε δει σε όλες τις φάσεις της πανδημίας, κάποιες χώρες και ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια πιο, θα το έλεγα εγώ, σκληρή προσέγγιση στο θέμα της COVID-19. Γι' αυτό και εμείς ήμασταν από τις τελευταίες χώρες που κατήργησαν τις υποχρεωτικές μάσκες στα μέτρα, πράγματι, όταν το κάναμε στις αρχές Ιουνίου. Και αυτές οι χώρες προχωράνε σε ακόμα πιο έτσι, κοινικά, θα το έλεγα, μέτρα που θυσιάζουν, αν θέλετε, τα πιο αδύνατα μέλη της κοινωνίας στο βωμό της οικονομίας. Έχει μια λογική, γιατί η οικονομία καμίας χώρας δεν έχει τα περιθώρια να ξαναπέσει σε ακινησία. Έτσι, ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο εδώ, αλλά σίγουρα αυτά που τα δεκαήμερα και δεκαπενθήμερα αδειών λόγω κορονοϊού, αν δεν υπάρχουν σοβαρά συμπτώματα ή νοσηλεία, νομίζω και εδώ θα είναι παρελθόν. Σε
Ζώοι και αυλαβείς, κυρίες και κύριοι, είναι οι επιβαίνοντες του περιηγητικού σκάφους που μετά την πρόσκρουσή τους σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή στη Σαμοθράκη άρχισε να βουλιάζει. Αυτό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν το σκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο του κάνοντας το γύρο του νησιού άρχισε να μπάζει νερά. Αυτό είναι ένα περιηγητικό σκάφος που κάνει το γύρο του νησιού στη Σαμοθράκη, δίνοντας την ευκαιρία σε δεκάδες επισκέπτες καθημερινά να απολαμβάνουν τις αθέατες ομορφιές του τόπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, το σκάφος προσέκρουσε σε βράχια λίγο πριν από τη θαλάσσια περιοχή του κάμπινγκ και άρχισε να μπάζει νερά. Άμεσα οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τη σωματική τους ακεραιότητα. Το σκάφος προσάραξε σε παραλία του νησιού στον κόλπο όπου βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής με ξεκάθαρη κλίση προς τα πλάγια μετά τη ζημιά που υπέστη και άρχισε σταδιακά να βουλιάζει. Για ακόμη μία φορά, κυρίες και κύριοι, Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη διεξαγωγή των εξετάσεων των νέων συνοριακών φυλάκων. Ύστερα από τη διεξαγωγή τους και πάλι το 2020, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απεδέχθη το αίτημα του Δήμου σχετικά, γλιτώνοντας τους 350 υποψηφίους από τα έξοδα διαμονής και μεταφοράς σε άλλες πόλεις. Οι εξετάσεις των νέων συνοριακών φυλάκων για ακόμα μία φορά θα πραγματοποιηθούν στην Αλεξανδρούπολη, απαλλάσσοντας το βάρος των εξόδων της διαμονής και της μεταφοράς σε 350 οικογένειες. Όπως είχαμε κάνει το 2020, είχαμε ζητήσει για πρώτη φορά να γίνουν αυτές οι εξετάσεις έξω από τα κέντρα που μέχρι τώρα πραγματοποιούντουσαν. Οι εξετάσεις των νέων συνοριακών φυλάκων πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Με αυτόν τον τρόπο, 600 περίπου οικογένειες των υποψηφίων είχαν γλιτώσει πάρα πολλά χρήματα από την μετακίνηση, διαμονή και διατροφή που απαιτούνταν για αυτές τις εξετάσεις. Με την προκήρυξη που έγινε για τους νέους 250 νέους συνοριακούς φύλακες, αμέσως κάναμε το αίτημά μας, έτσι όπως ήταν κατά πάγια εντολή του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζαμπούκη, ώστε η Αλεξανδρούπολη να γίνει σημείο αναφοράς αυτών των εξετάσεων. Διαθέτουμε όλη την υλικοτεχνική υποδομή αλλά και την εμπειρία πλέον από τις πρώτες εξετάσεις, ώστε να μπορούμε να τελούμε αυτές τις εξετάσεις εδώ. Πράγματι, το αίτημά μας έγινε για άλλη μια φορά δεκτό και έτσι σε πολύ λίγες ημέρες οι εξετάσεις των νέων συνοριακών φυλάκων θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Ένα άτυπο κέντρο εξετάσεων δημιουργείται στην Αλεξανδρούπολη, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Νεολαίας Θεόδωρος Βουρδόλης και τονίζει τη σπουδαιότητα να μπορούν οι υποψήφοι να δίνουν αυτές τις εξετάσεις στον φυσικό χώρο προετοιμασίας τους που είναι το γήπεδο του Φώτης Κοσμάς. Με αυτόν τον τρόπο, άλλες 350 οικογένειες του Δήμου μας, γιατί αυτά τα παιδιά είναι περισσότερα. Οι υποψήφοι είναι από την δική μας περιοχή, θα εξοικονομήσουν χρήματα, αφού τα χρήματα, όπως είπαμε, που απαιτούνται είναι πάρα πολλά για τη διαμονή, μετακίνηση και διατροφή τους στο κέντρο των Αθηνών. Έχουμε όμως και τις εξετάσεις των ΕΠΟΠ που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας. Πράγματι, αυτές οι εξετάσεις είχαν πραγματοποιηθεί και το 2020 πάλι στην Αλεξανδρούπολη. Έτοιμά μας ήταν τότε στον Υπουργό που είχαμε στείλει. Έγινε αποδεκτό και πάλι. Έτσι, και σε πολύ λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν και αυτές οι εξετάσεις εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Όπως αντιλαμβάνεστε, φτιάχνουμε ένα, αν θέλετε, άτυπο κέντρο εξετάσεων εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Με σκοπό όλα τα δικά μας τα παιδιά να αποφύγουν αυτές τις μετακινήσεις, τα πολλά έξοδα, αλλά και το σημαντικότερο να δίνουν αυτές τις εξετάσεις στον φυσικό χώρο προετοιμασία τους, όπως είναι το Φώτης Κοσμάς. Διευρυμένο ωράριο θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 5.000 σχολεία της χώρας και συγκεκριμένα σε δημοτικά και νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023. Πολλά είναι τα σχολεία, κυρίες και κύριοι, και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που διευρύνουν το ωράριό τους από τις 4 το απόγευμα που σχολούσαν και οι μαθητές του Ολοημέρου έως τις 5.30 μετά μεσημβρίας. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά, οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλωτικά κατά το σχολικό έτος 2022-2023 το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5.30 το απόγευμα, αντί 4 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και
ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμήματων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμήματων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια. Η σχετική υπουργική απόφαση με τον πίνακα των σχολείων για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει ως εξής. Το 1ο, 1ο, 3ο, 6ο, 14ο, 17ο, διθέσιο 22ο, 4ο ολοήμερο, 19ο διθέσιο νηπιαγωγείο δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Το 1ο νηπιαγωγείο Καλαμποκίου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και το 1ο νηπιαγωγείο Ξηροποτάμου επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Το 1ο, 18ο, 19ο, 24ο, 2ο και 5ο νηπιαγωγείο Καβάλας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Το νηπιαγωγείο Κρυονερίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Το 2ο νηπιαγωγείο Χρυσούπολη στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Το 1ο νηπιαγωγείο Ελευθερούπολη στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Το νηπιαγωγείο Παραλία Σοφρινίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Το 5ο, 6ο, 9ο, 18ο, 21ο και 23ο νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, το νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου στη Σαμοθράκη, το 3ο νηπιαγωγείο Φερών στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, το 2ο νηπιαγωγείο Σουφλίου στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, το 2ο νηπιαγωγείο Διδημοτήχου στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και το 10ο και 11ο νηπιαγωγείο Ρεστιάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Ο στόχος του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος είναι διτός, αφενός η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τα παιδιά μέσω δραστηριοτήτων όπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακή ή μοντέρνη χορή, οικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων, επιπλέον χρόνου για μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο. Αφετέρου η υποστήριξη της οικογένειας με προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριο των γονέων, περισσότερο ελεύθερο, δημιουργικό χρόνο στο σπίτι εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο, επέκταση των δωρεάν παροχών εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση όλων των μαθητών στο διευρυμένο ολοήμερο είναι ελεύθερη, χωρίς κανένα κριτήριο συμμετοχής. Οι γονείς θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο διευρυμένο ολοήμερο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και πριν από την έναρξη των μαθημάτων από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι ανακοινώνουμε σήμερα τις σχολικές μονάδες που θα εφαρμόσουν από τη νέα σχολική χρονιά το διευρυμένο ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Η νέα αυτή πρωτοβουλία έχει διτή στόχευση, αφενός να εξασφαλίσει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αφετέρου να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς, επιτυγχάνοντας μια μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ σχολικού ωραρίου και ωραρίου των εργαζόμενων γονείων. Νέων. Δημιουργούμε ένα σχολείο μέσα στην κοινωνία με μαθητές που εκφράζονται δημιουργικά μέσα από νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο στο σπίτι και με γονείς που μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στον εργασιακό βίο απολαμβάνοντας πιο ποιοτικές παροχές από τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Με θετικό πρόσημο κλείνει ο μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον Ιούλιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα τροχαία ατυχήματα σε σχέση με την ίδια ακριβώς περίοδο του 2021. Η Αστυνομική Διεύθυνση, μεταξύ άλλων, παρέχει και θα συνεχίσει να το κάνει συμβουλές οδικής ασφάλειας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν σε θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου του 2022 στην εδαφική αρμοδιότητα των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Θάσου και Δράμας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά και αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα. Σε σχέση με τα τροχαία ατυχήματα στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώθηκαν 32 τροχαία δυστυχήματα. Ειδικότερα, σημειώθηκαν 4 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα έναντι 6 το 2021, 3 σοβαρά τροχαία ατυχήματα έναντι 6 το 2022, 25 ελαφριά τροχαία ατυχήματα έναντι 34 το 2021. Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των ανωτέρων περιφερειακών ενωτήτων, καταγράφηκαν συνολικά 47 παθόντες. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 4 νεκροί έναντι 8 το 2021, 3 βαριά τραυματίες έναντι 11 το 2021 και 40 ελαφρά τραυματίες έναντι 50 το 2021.
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση προτεραιότητας, η παραβίαση σημάνσεων, η απόσπαση προσοχής οδηγού και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Οι υπηρεσίες τροχέας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο. Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων το μήνα Ιούλιο του 2022, βεβαιώθηκαν συνολικά 9.541 παραβάσεις, από τις οποίες 2.550 ήταν επικίνδυνες παραβάσεις, ως ακολούθως 1.368 για υπερβολική ταχύτητα, 152 για οδήγηση υπό την επήρεια ινοπνεύματος, 164 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 42 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 325 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 260 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 91 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 92 για αντικανονικό προσπέρασμα, 29 για φθαρμένα λάστιχα, 25 για αντικανονικούς ελιγμούς, 2 για παραβίαση προτεραιότητας. Η ελληνική αστυνομία, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της τροχέας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει μαθαίνω και εφαρμόζω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος. Όταν οδηγώ, δεν έχω καταναλώσει ινοπνευματώδη ποτά. Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας, φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας. Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας. Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτη σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος. Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα. Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη, σταματώ στο stop και δίνω προτεραιότητα. Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ. Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς. Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Οι παραπάνω συμβουλές θα επαναλαμβάνονται διαρκώς με σκοπό να συμβάλλουν στην εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής κουλτούρας. Με 4 μετάλλια επέστρεψαν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Γυναικών και Ανδρών που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ οι αθλητές του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης. Για το λόγο αυτό, την Παρασκευή το πρωί, ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης τους υποδέχθηκε στο γραφείο του, στο Δημαρχείο, τόσο για να τους συγχαρεί για τις επιτυχίες τους, όσο και για να μοιραστούν μαζί του την εμπειρία τους από μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Με 4 χρυσά μετάλλια επέστρεψαν στις αποσκευές τους οι αθλητές του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Γυναικών Ανδρών που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για τους αθλητές Αναστάσιος Κούκουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ευστράτιος Βολτέζος, Χρήστος Ρετζίδης, Δημήτρης Βαρσαμίδης. Το πρωί της Παρασκευής, ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης τους υποδέχτηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο για να τους συγχαρεί για τις επιτυχίες τους, αλλά και να μοιραστούν μαζί τους την εμπειρία τους από μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Καλώς την είμαστε. Και Βαρσαμίδης δεν καλώς. Ελάτε, καθίστε. Μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα, παράγοντες, προπονητής και αθλητές συνομίλησαν με τον Δήμαρχο ενώ δεν έλειπαν και τα πειράγματα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Χρήστο Παπαδόπουλο, καθώς το ταξίδι του στην κολύμβηση μόλις ξεκινάει, αφού προκρίθηκε στους πανευρωπαϊκούς αγώνες κολύμβησης ανδρών-γυναικών που θα διεξαχθούν στη Ρώμη της Ιταλίας. Πρωταθλητών συνέχεια, ακόμη μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία με σούπερ αποδόσεις από τα παιδιά του ΝΟΑ εδώ του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης. Με 4 μετάλλια επέστρεψαν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που έγινε στην Αθήνα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μετάλλιο και στα 4x100 το ελεύθερο και στα 4x100 το ομαδικό και μία δεύτερη θέση από τον Τάσο τον Κούγκουλο και μία τρίτη θέση από τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Ο Χρήστος μάλιστα θα συνεχίσει με τη χειμερινή επίδοση, προκρίθηκε
και του ευχόμαστε καλό ταξίδι και φυσικά πολύ πολύ μεγάλη και καλή επιτυχία στη Ρώμη, όπου θα πάρει πλέον μέρος στους πανευρωπαϊκούς αγώνες κολύμβησης ανδρών γυναικών. Καλή επιτυχία, Χρήστο. Όλοι οι Αλεξανδροπολίτες σου ευχόμαστε να έχει καταρχήν υγεία και από εκεί πέρα να πιάσει τον καλύτερό σου εαυτό και την καλύτερη δυνατή επίδοση και συνέχεια κατάταξη. Ο αθλητής Χρήστος Παπαδόπουλος με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Δήμαρχο που παρόλες τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του αθλητισμού στην Ελλάδα, στέκεται αρρωγός και διατηρεί ένα πρότυπο κολυμπητήριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, διευκολύνοντας έτσι την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους σε μεγάλες διοργανώσεις. Μπορείς να βρεις και τα ωραία σημεία που μπορείς να πας με τους αγώνες. Έχετε κάθε ελεύθερο χρόνο εκεί? Δεν ξέρω, θα δούμε. Είπατε μία μέρα πριν τους αγώνες, θα έχουμε μία μέρα και ενώ, θα να συναντηρήσουμε. Μην γυρίσεις χωρίς... Καλά, το θέλω εσύ. Χωρίς να έχεις έτσι χαρή την όλη αγώνα. Προετοιμάζομαι για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται την άλλη εβδομάδα 10 με 18 στη Ρώμη. Και θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου για τη στήριξη όλο αυτό το χρόνο και το Δήμο για το κολυμπητήριο και τις πολύ καλές υποδομές που έχει και το διατηρεί πέρα από τις συνθήκες που γίνονται, πέρα από τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα γενικά, οικονομικά και γενικά τα προβλήματα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να διεκδικήσει τη διοργάνωση του χειμερινού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών την ερχόμενη περίοδο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι είναι ένα συνδυασμός πολύ καλής φουρνιάς αθλητών, πολύ καλής συνεργασίας με τη διοίκησή τους και φυσικά χωρίς την απαρουσία προπονητών, που είναι ο φίλος μου εδώ ο προπονητής, κρύβεται πίσω από τον Τάσο. Μια καλή πρώτη ύλη, μια πολύ καλή πρώτη μαγιά ανθρώπων, ώστε να έχουμε και άλλες επιτυχίες στο μέλλον. Είναι και το κολυμπητήριο που νομίζω ότι βελτιώνεται διαρκώς οι συνθήκες προπόνησης. Έχουμε την φιλοδοξία να καλέσουμε και για μεγαλύτερα τουρνά. Έχουμε την πρόθεση να διοργανώσουμε το χειμερινό Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο. Χαιρόμαστε πολύ διότι είναι παιδιά όλα γέννημα θρέμα, εκτός από ένα που είναι από την Οριστιάδα εδώ ο Χρήστος, αλλά θεολογίζεται ότι είναι δικό μας παιδί τα τελευταία χρόνια και πραγματικά μας κάνουν υπερήφανους διότι αποτελούν πρότυπα για τις μικρότερες ηλικίες και ευχόμαστε πραγματικά να ακολουθήσουν όχι μονάχα τα χνάρια τους στον αθλητισμό και τι όχι με πολύ κόπο και με πολλές θυσίες τα χνάρια τους και στον πρωταθλητισμό. Πρώτη φορά ομάδα από την περιφέρεια κατακτά 4 μετάλλια, αναφέρει ο Χρήστος Κούγκουλος, έφορος του ναυταθλητικού ομίλου Αλεξανδρούπολης. Συνεχίζονται οι μεγάλες επιτυχίες του ναυταθλητικού ομίλου τα τελευταία χρόνια στην κολύμβηση. 19 με 22 Ιουλίου έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντρών στο ΆΚΑ στην Αθήνα, όπου πρώτη φορά ομάδα από την περιφέρεια πήρε 4 μετάλλια, 2 ατομικά και 2 ομαδικά. Πρώτη φορά ομάδα από Αλεξανδρούπολη για περιφέρεια παίρνει μετάλλια σε ομαδικό άθλημα, πίσω από μεγαθύρια του χώρου. Και μετά την περσινή πρωτόγνωρη για την Αλεξανδρούπολη επιτυχία του μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων, έχουμε πάλι για πρώτη φορά συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αντρών, στη Ρώμη πάλι, από τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τον Χρήστο και μακάρι να γυρίσει μια πολύ μεγάλη επιτυχία όπως πέρυσι του Τάσου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκφράζει ο αθλητής Τάσος Κούκουλος στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, καθώς συμβάλλει σημαντικά σε όλη την προσπάθεια των αθλητών. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι είμαστε και δεμένοι σαν ομάδα, αλλά και πετύχαμε τα 4 μετάλλια αυτά στην Open. Και συγχαρητήρια στα παιδιά, στο σύλλογο. Και θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο για την αρρωγή του, γιατί συμβάλλει πολύ θετικά σε όλη αυτή την προσπάθειά μας. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Όλα μας τα δελτία, τις εκπομπές αλλά και τις ειδήσεις μας μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε μέσα από το κανάλι της Δέλτα Τηλεόραση στο YouTube αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα μας deltatv.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ.